20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Ήδη έρχεται ο πρώτος αθλητής που το χειροκροτημά σας πρέπει να είναι τέτοιο που να απανείει τον κόπο του αθλητού. Κάντε στην άκρη, στην άκρη, στην άκρη. Μπράβο! Ο χρόνος του πρώτου νικητή Σταματόπουλου είναι 1 ώρα 17 πρώτα και 20 δεύτερα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη διοργάνωση? Πρωτίστως να πω ότι οι νικητές είμαστε όλοι οι συμμετέχοντες, γιατί όλοι βγήκαμε κερδισμένοι σε κάτι. Μπορεί χρονικά και αντικειμενικά λόγω χρόνου να ήμουν εγώ στην πρώτη θέση, αλλά χάρηκα γιατί είδα τα συναισθήματα του κόσμου, είτε συμμετείχαν ως δρομείς, είτε συμμετείχαν ως παρατηρητές, θεατές και παρατήρηναν όλο τον κόσμο που συμμετείχε. Νομίζω ότι χαρήκαμε πολύ αυτή τη γιορτή που διοργάνωσαν οι δρομείς του Μεσολογγίου. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά τους, γιατί ήταν και πρώτη συμμετοχή και κάθε πρώτη φορά ενέχει και κάποιες επιφυλάξεις ή κάποιο άγχος. Τον έφεραν σε πέρασε την αποστολή τους με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω εκτός από τους διοργανωτές όσους άλλους εθελοντές συμμετείχαν σε αυτή τη γιορτή και πιστεύω ότι όλα ήταν επιτυχημένα και όλοι χαρήκαμε αυτή την ωραία μέρα. Μας είπατε ότι ο σημερινός αγώνας έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τη διαδρομή. Τι εννοούσατε? Συνήθως οι περισσότερες διαδρομές έχουν ή μια κυκλική διαδρομή ή ένα πήγαινε έλα. Αυτός ο αγώνας είχε μια περίεργη διαδρομή η οποία απολάμβανε στις ομορφιές του Μεσολογγίου, της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου από τρεις διαφορετικές διαδρομές και ταυτόχρονα σε τρία πήγαινε έλα έβλεπες τους συνοθητές σου και υπήρχε αυτή η συναλλαγή συναισθημάτων και αυτή η αμοιβαιότητα που συνήθως συναντάμε στους δρόμους. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή στη διαδρομή. Συνετέλεσαν τα πάντα και νομίζω ότι είναι μια επιτυχημένη καθόλου διαδρομή. Εγώ είμαι πραγματικά ευχαριστημένος. Μάθαμε ότι είναι γύρω στις 600 συμμετοχές τελικά και στα 5 χιλιόμετρα και στα 21 χιλιόμετρα. Είναι ένα γεγονός εξαιρετικά ενθαρρυντικό και για τις επόμενες χρονιές, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός που είναι για φέτος. Αυτό το θέλουμε να καθιερωθεί ως θεσμός. Είναι άτομα τα οποία ήρθαν από διάφορες περιοχές από όλη την Ελλάδα και θεωρούμε πραγματικά σημαντικό, γιατί έτσι προβάλλει την περιοχή μας και γι' αυτό και ως Δήμος συνδράμω με αυτή την προσπάθεια. Να συγχαρώ εδώ του Σύλλογο Δρομέων, ο οποίος είναι ο διοργανωτής επί της ουσίας με τη συνδρομή του Δήμου, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και του Δήμου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Τα παιδιά έχουν τρέξει, έχουν βρει χορηγούς, υπάρχουν εθελοντές τους οποίους επίσης θέλω να συγχαρώ και τους απλούς δημότες που είναι ως εθελοντές, αλλά και τους μοτοσυκλετιστές που ήρθαν ως εθελοντές και επίσης την ομάδα έρευνας διάσωσης που είναι επίσης εθελοντές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από όλους τους μεσολογγίτες και μακάρι να υπάρχει συνέχεια και θα υπάρχει. Όταν ξεκίνησαμε αυτή την προσπάθεια, δεν περιμέναμε με τίποτα ότι θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Ξεκίνησαμε δειλά-δειλά, πολύ επιφυλακτικοί. Είπαμε για 200-250 άτομα. 600 άτομα ήταν οι συμμετοχές. Εκτός των μικρών μας φίλων. Απίστευτη συμμετοχή, απίστευτη διάθεση.
οι εθελοντές, ο Δήμος, όλοι λειτουργήσαν έτσι πάνω και από τον εαυτό τους για να διοργανωθεί ό,τι καλύτερο θα μπορούσε για αυτόν τον αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, φυσικά που έτσι και ο καιρός. Η καλή διάθεση, όπως είπαμε, των ανθρώπων. Ήρθαν πάρα πολύ καλοί αθλητές. Οι πρώτοι είναι αθλητές πανελλήνιας εμβέλειας. Είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ελπίζουμε αυτό να καθιερωθεί, να το στηρίξουν όλοι. Λίγο περισσότερο θα θέλαμε στήριξη και από τα μαγαζιά, από δε, να το στηρίξουν αυτό το πράγμα. Είναι προς όφελος της πόλης. Γεμάτα τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες, τα εστιατόρια. Είναι, πιστεύω, ένα πολύ καλό πράγμα για την πόλη. Ο πρώτος ημιμαραθώνιος στην Κλωθάλασσα του Συλλογίου στέφηκε με μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Σύλλογο Δρομέων του Συλλογίου. Ο Δήμος ήταν δίπλα. Μαθαίνω και βλέποντας αθλητές να τερματίζουν ότι όλοι είναι καταευχαριστημένοι. Σίγουρα η πρώτη φορά έχει αστοχίες. Θα τις διορθώσουμε, θα γίνουμε καλύτεροι και του χρόνου θα προσπαθήσουμε πλέον της μιας μέρας. Ίσως τριάθλο θα δούμε με μια διαβούλευση όλο τον χρόνο και τα παιδιά. Θα κάνουμε κάτι μεγαλύτερο και κάτι καλύτερο για το Μεσολόγιο. Θα δώσω μόνο ένα στοιχείο. Πέρασαν τις 690 συμμετοχές. Διανυκτέρευσαν πάρα πολύ αυτό που αναπτύχθηκε τα ξενοδοχεία μας εδώ. Κατανάλωσαν χρήματα. Αυτό είναι η ανάπτυξη, όχι θεωρία. Τέτοια χρειάζεται το Μεσολόγιο να αποκαταστήσει το χαμένο τζίρο από το ΔΕΗ, από τους φοιτητές. Τέτοια προσπαθούμε κι εμείς, μικρά αλλά τόσο μεγάλα, να δημιουργήσουμε. Θέλω επίσης να εκφράσω και ένα παράπονο ότι οι εθελοντές ήταν εδώ αρκετοί, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερους. Και αυτό γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν όλοι μαζί δεν προσπαθήσουν. Και μιλώ για τους ανθρώπους που δεν έχουν συμφέροντα στην πόλη, για τους ανθρώπους που θέλουν να το ευαγωνίζεστε, για τους ανθρώπους που θέλουν να βάλουν το λιθαράκι τους με τον δικό τους τρόπο και τη μία, δύο ώρες, μία μέρα. Αν ενωθούμε όλοι μαζί, το Μεσολόγιο πολύ γρήγορα θα αναδειχθεί στο μεγαλύτερο οικοτουριστικό προορισμό. Εμείς φροντίζουμε για τις υποδομές, εμείς θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας για να αναδείξουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα καταρχήν και αργότερα στον κόσμο. Είμαστε εδώ και σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή.